καλύτερη, πιο γενναία, μικροσκοπική και τρισχαριτωμένη αγωνίστρια που σώθηκε από τα ερείπια του σεισμού στο Αρκαλοχώρι. Η μικρή μας Ρίχτερ αποδεικνύει ότι η δύναμη της επιστήμης σε συνδυασμό με τη δύναμη της αγάπης κάνουν θαύματα. Στην αρχή χάναμε τις ελπίδες μας. Κάθε μέρα το παλεύει και μας δίνει κάτι καινούριο. Δηλαδή μπορεί να είναι η πιο μικρή κίνηση, όμως είναι κάτι καινούριο κάθε μέρα. Ζει χάρη στη φροντίδα, την αγάπη και τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει η Πέλα, η Κορίνα και όλο το προσωπικό στην κτηνιατρική κλινική Παρασύρη, που την παρέλαβαν σε κομματώδη κατάσταση τυφλή και ανάπηρη. Η δύναμη της αγάπης και της επιστήμης ανέτρεψαν κάθε κακή πρόβλεψη που μπορούσε να κάνει κανείς όταν έφτασε σε αυτή την κατάσταση στο κτηνιατρίο. Δεν είχε σχεδόν καμία ελπίδα, αλλά όσο ένας οργανισμός αναπνέει, δεν τα παρατάμε ποτέ. Δηλαδή, το δίδαγμα είναι ότι ποτέ δεν απογοητευόμαστε και πάντα προσπαθούμε. Αυτό μας έχει διδάξει η δουλειά μας εδώ. Στο τριήμερο πάνω, άρχισε σιγά σιγά, λίγο λίγο, να μας ανοιγοκλίνει τα μάτια της, να δίνει τα πρώτα σημάδια ζωής. Τεράστιος αγώνας έχει γίνει, δεν έχει μείνει ούτε δευτερόλεπτο μόνη της. Τα βράδια, όταν δεν είμαστε στην κλινική, τα παίρνουν τα κορίτσια, την παίρνουμε σπίτι μας. Το μικροσκοπικό κουταβάκι είχε καταπλακωθεί από ένα ξύλινο δοκάρι. Έχασε την όρασή του, ενώ για μήνες πάλευε να σταθεί στα πόδια του. Με τη βοήθεια και την καθημερινή φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού, που αγάπησαν το μικρό κουταβάκι και ανέλαβαν να το αναστήσουν κυριολεκτικά. Είναι ένα από τα θύματα του φωνικού σεισμού στο Αρκαλοχώρι το Σεπτέμβρη. Της ήρθε ένα δοκάρι στο κεφάλι, την καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να έρθει σε μυοκοματώδη κατάσταση και οι ελπίδες μας ήταν πολύ μηδαμινές, θα πω. Η μικρούλα είναι σήμερα 6 μηνών. Παίζει και τρέχει με κυκλικές κινήσεις, αναγνωρίζει τους ήχους και τις φωνές των ανθρώπων που τη φροντίζουν και προοδεύει καθημερινά. Έχουμε συμβολευτεί και συναδέλφους που είναι εξειδικευμένοι πάνω στο κομμάτι της νευρολογίας. Ένας από αυτούς είναι ο Φάνης Ολιάτης, ένας συνάδελφος στην Αγγλία, που μας έχει δώσει πολύτιμες συμβουλές πρακτικά. Τίποτα δεν προδίδει ότι είναι σχεδόν τυφλή, ενώ το μόνο που αναζητά είναι ασφάλεια και θαλπορή στις ανθρώπινες αγκαλιές. Ψάχνουμε για μια πολύ υπεύθυνη υιοθεσία, διότι όποιος την αναλάβει θα πρέπει να ξέρει ότι είναι ένα ζώο ιδιαίτερο, το οποίο μπορεί στο μέλλον να μας εμφανίσει μια επιληπτική κρίση κατά διαστήματα. Κάνει κυκλικές κινήσεις, δίδει δηλαδή διάφορα νευρολογικά συμπτώματα, αλλά κάθε μέρα βελτιώνεται. Το βασικό μας μέλημα πρακτικά είναι αυτό. Δηλαδή, όποιος αναλάβει τη Ρίχτερ, τη βαφτίσαμε Ρίχτερ, να τη φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το θαύμα των Χριστουγέννων για τη μικρή Ρίχτερ βρίσκεται ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι που την έσωσαν και την αγαπούν αναζητούν ένα αγωνίως οικογένεια για τη μικρούλα. Ανθρώπους υπεύθυνους με χρόνο και πολλή αγάπη για να χαρίσουν στη μικρή ηρωίδα τη ζωή και τη φροντίδα που της αξίζει.